Συνεχίζονται λοιπόν για δεύτερη μέρα σήμερα από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου μας χορτοκοθικές και ξυλοκοθικές εργασίες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στον περιφερειακό δρόμο, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τον νέο αεροσταθμό του αεροδρομίου μας. Συμμετέχουν ένας εργάτης Πρασίνου, δύο εργάτες καθαριότητες και δύο φορτηγά. Θεωρώ ότι καλώς έχω των πραγμάτων σε ένα διάστημα μέχρι την Παρασκευή να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Τώρα, οι εργασίες αυτές γίνονται εξαιτίας επικινδυνότητας του οδοστρώματος. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το τελευταίο διάστημα αρκετοί σκήνοι, θάμνοι και κλαδιά δέντρων έχουν καταλάβει ένα μεγάλο τμήμα του οδοστρώματος, οπότε αυτό γίνεται επικίνδυνο και για τα διερχόμενα οχήματα και για πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια, όπως γνωρίζετε, χρησιμοποιούν το δρόμο αυτόν για περπάτημα και για τρέξιμο. Και βεβαίως και για τους ξένους επισκέπτες της πόλης μας είναι μια κακή εικόνα. Από τη στιγμή που η νέα οδός για να πηγαίνουν προς το αεροδρόμιο είναι αυτός ο περιφερειακός δρόμος στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Βεβαίως, να επισημάνω και κάτι άλλο, ότι δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος για τις εργασίες οι οποίες γίνονται σε περιφερειακές οδούς και μάλιστα υπάρχουν πολλές περιφερειακές οδοί σε όλο το Δήμο μας, αλλά άλλες υπηρεσίες. Βεβαίως, εμείς όσο μπορούμε και όποτε μπορούμε παρεμβαίνουμε για το καλό των συμπολιτών μας και για να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που σας ανέφερα και πριν. Τώρα να αναφέρω λίγο τις παρεμβάσεις που έχει κάνει η Υπηρεσία Πρασίνου το τελευταίο διάστημα και πιθανόν να μην το γνωρίζουν και οι συνδημότες μας. Ξεκινώντας από τα λιβάδια, όπου και εκεί γίνανε εργασίες κοπής καλαμιών, ξεκινώντας από τη γέφυρα του γαλλικού ξενοδοχείου και καταλήγοντας κατεύθυνση προς τον αρχαιολογικό χώρο, αλλά και προς την κλιματαριά. Επίσης, εργασίες έχουν γίνει και σε κάποιες άλλες περιφερειακές οδούς, όπως είναι Πισκοκέφαλο, Παρασπόρη, Κρυγιά, με κοπές πάλι, με ξυλοκοθικές πάλι εργασίες, παλιά Εθνική Οδός Σιτίας Κοπής, η Περιφερειακή Οδός από Σιτία μέχρι Ρούσα Εκκλησιά, το Φαράγγι του Ρίχτη, στο οποίο ήμασταν για 4 συνεχές μέρες, και από εκεί πέρα άλλες εργασίες μέσα στην πόλη μας, όπως η Παραλιακή Οδός, το Παραλιακό Μέτωπο δηλαδή, το λιμάνι και από την πάνω και από την κάτω μεριά, Καζάρμα, τα Κόκκινα, τα πλακώστοντα τα οποία βρίσκονται μεταξύ Αγίας Εκατερίνης και Καζάρμας. Μάλιστα υπάρχουν κάποια πλακώστοντα τα οποία με κάποιες τεχνικές εργασίες, οποίες κάναμε τελευταία, και ειδικά το κομμάτι που ξεκινάει από τη Βιτσάτζο Κονάρου και καταλήγει στην Αγία Εκατερίνη, έγιναν λοιπόν κάποιες εργασίες έτσι ώστε να μην ξαναβγούν χόρτα. Και βεβαίως καλό είναι αυτό, γιατί αποτελεί και κακή εικόνα για τους ξένους επισκέπτες της πόλης μας, μιας και το σημείο αυτό είναι και πολύ σύχναστο. Άλλες παρεμβάσεις, οποίες πρέπει να τις τηρούμε καθημερινά, είναι η περιποίηση των δημοτικών κήπων, τα παρτέρια, τα οποία βεβαίως τελευταία έχουν αυξηθεί από τη στιγμή που επεκτάθηκε το νέο σχέδιο πόλης και στις Ξεροκαμάρες. Είναι τα σχολεία, τα οποία ήταν και ένα στοίχημα για μας, διότι έπρεπε μέχρι τις 11 του μήνα που άνοιγαν να έχουν γίνει απαραίτητες εργασίες, και θεωρώ ότι μέχρι σε ένα μεγάλο βαθμό τα καταφέραμε. Είναι, από εκεί πέρα είναι τα κημητήρια, είναι οι παιδικές χαρές, είναι το νοσοκομείο, το αεροδρόμιο, εργασίες που έχουν να κάνουν με καθαρισμό αγροτικών δρόμων, με ποτίσματα, με κλαδέματα, και επίσης κάτι σημαντικό το οποίο κάνει η Υπηρεσία Πρασίνου είναι ψυκασμός φοινίκων εξαιτίας του γεγονότος ότι, όπως γνωρίζετε όλοι, το κόκκινο σκαθάρι επελάβει και προσπαθούμε να σώσουμε όσους πιο πολλούς φοίνικες μπορούμε. Επίσης, κάποιοι φοίνικες οι οποίες έχουν κοπεί, κάποιοι φοίνικες οι οποίοι έχουν καταστραφεί, είμαστε υποχρεωμένοι να τους κόβουμε. Τώρα, στο αμέσως προσχές διάστημα, θα προσπαθήσουμε να κατευθυνθούμε προς τη Βάγκα, τη γνωστή Βάγκα, η οποία ξεκινάει από το αεροδρόμιο και καταλήγει στο γήπεδο. Να κάνουμε και εκεί κάποιες εργασίες στα πλαίσια πολιτικής προστασίας. Βεβαίως όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο να γίνουν με δύο εργάτες. Ο ένας εργάτης, ο οποίος βρίσκεται σήμερα κοντά μας, είναι μόνιμος. Υπάρχει άλλος ένας,
τον οποίο το βαφτίσαμε εργάτη πρασίνο, είναι μέσω ΟΑΕΔ, έχει προσδιοριστεί μέσω ΟΑΕΔ, του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας για 5 μήνες. Αυτός μάλιστα ο εργάτης χρησιμοποιείται πιο πολύ για τις τοπικές κοινότητες, στα χωριά μας δηλαδή, του Δήμου. Βεβαίως είναι δύσκολο αυτοί οι δύο, επαναλαμβάνω, να εκτελέσουν όλες αυτές τις εργασίες, κάνουν όμως ό,τι είναι το καλύτερο δυνατό. Πιστεύω ότι με την εργατικότητά τους, το φιλότιμό τους, αλλά και με επιμονή, υπομονή και μεθοδικότητα, θα συνεχίσουμε το έργο σαν υπηρεσία Πρασίνου, έτσι ώστε να βελτιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την καθημερινότητα και των στιακών πολιτών και των πολιτών των υπόλοιπων δημοτικών κοινοτήτων.